Σε εμάς ήταν το πρώτο περιστατικό, μετά από περίπου 150 μέρες που ήρθε το πρώτο περιστατικό στη χώρα. Η γυναίκα ήταν το πρώτο θετικό κρούσμα, είχε ταξιδέψει στην Αθήνα για μία ημέρα για ιατρικούς λόγους και εκδήλωσε συμπτώματα μετά την 10η περίπου ημέρα. Ναι. Έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες, το τεστ το πρώτο στην Αθήνα είχε καλεί, το δεύτερο έγινε εδώ στη Σάμο, ήταν θετική και επομένως εμείς ξεκινήσαμε την ειχνηλάτηση και να διαχειριστούμε το περιστατικό όπως ξέρουμε μέσα από τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται. Η επίσημη ανακοίνωση δεν έγινε από εμάς, έγινε από τον ΕΟΔΗ, ναι, όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Έτσι γίνεται, γιατί έχουμε γνώση εμείς, είχαμε κρούσματα στο νησί, εδώ ναι, της Λέσβου. Το ξέρω, ήσταν από τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου το πρώτο νησί που είχε τα πρώτα κρούσματα. Ναι. Η συνεργασία που έχω με τον κύριο διοικητή και του νοσοκομείου, τον κύριο Καμπούρη, ξέρετε, βοηθάει και εμένα, μάλλον βοήθησε και στη δικιά μας περίπτωση, παρά που έχουμε και εμείς το πρώτο θετικό κρούσμα. Είπατε ότι ξεκίνησε και η ειχνηλάτηση των επαφών να έχει ολοκληρωθεί, γιατί είναι αυτό το οποίο... Δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Έχουμε δει το συγγενικό της περιβάλλον, ναι, το πολύ κοντινό συγγενικό της περιβάλλον. Έχουμε κάνει τα απαραίτητα τεστ, είναι αρνητικά. Είχε πολλές επαφές η κυρία, γιατί είχε σημασία αυτό. Είναι πολλές ημέρες και γι' αυτό... Πολλές ημέρες, έχετε δίκιο. Ναι. Έχουμε κάνει την ειχνηλάτηση, θα κάνουμε και κάποια τεστ ακόμα σε κάποιους ανθρώπους που έχει έρθει σε επαφή. Δεν έχει εκδηλώσει κανείς άλλο συμπτώματα. Ναι. Εμείς για πολιτικούς λόγους κάναμε και στο προσωπικό που πήρε το δείγμα εκείνη την ημέρα και περιμένουμε, αν κάποιος εμφανιστεί, να κάνουμε και σε αυτόν το απαιτούμενο τεστ για να είμαστε πιο σίγουροι. Τώρα είναι σε κατοίκον περιορισμό, δεν είναι στο νοσοκομείο, δεν χρειάζεται να νοσηλευτεί. Α, μάλιστα, δεν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Όχι. Είναι κατοίκον περιορισμό. Έχει ενημερωθεί η πολιτική προστασία, έχει ενημερωθεί η αστυνομική διεύθυνση εδώ τη ΣΑΜΟ, ώστε να είμαστε όλοι συντονισμένοι και νομίζω ότι τα μέτρα έχουν αυξηθεί. Ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί τώρα, γιατί είμαστε και λίγο χλάροι, να το πω και έτσι, λόγω του μη κρούσματος στο νησί. Τώρα τα πράγματα παίρνουν μια άλλη τροπή. Η συγκεκριμένη κυρία, είναι σημαντικό ότι δεν νοσηλεύεται και στο νοσοκομείο, γιατί υπάρχει... Δεν χρειάζεται νοσηλείας, ναι, το λέμε αυτό. Αν γιατί... όμως χρειαστεί, είμαστε πανέτοιμοι και να νοσηλεύσουμε και την κυρία και όποιον άλλο χρειαστεί. Στη μονάδα αντιδικής θεραπείας που έχουμε κάνει αύξηση των κλινών από 4 σε 6, είμαστε πανέτοιμοι με όλα τα υλικά, με όλα τα μέσα, ώστε να ανταξέλθουμε σε όποιο περιστατικό και να είναι και με όποια κατάσταση και να βρίσκεται. Βεβαίως η ετοιμότητα αυτή ισχύει και για το θέμα των τουριστών. Φυσικά. Το και με την ευκαιρία που μιλάμε, πείτε μας και γι' αυτό. Κοιτάξτε, η τουριστική κίνηση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ναι. Η Σάμος ζει από τον τουρισμό. Το 75% της οικονομίας είναι από το τουριστικό προϊόν. Ναι. Αυτή τη στιγμή η πλειότητα κυμαίνεται γύρω στο 10-15%. Αυτό είναι και στα μικρά ξενοδοχεία, όχι στα μεγάλα. Τα μεγάλα δεν έχουν ανοίξει. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε από θέμα οικονομικής πλευράς. Νομίζω ότι δεν θα γίνει κάτι παραπάνω τον Αύγουστο. Μόνο οι Έλληνες, οι επισκέπτες που έρχονται, θα είναι κάτι παραπάνω από τους επισκέπτες που έρχονται από το εξωτερικό. Δεχόμαστε πτήσεις από το εξωτερικό με πτήσεις τσάρτερ, αλλά είναι πολύ περιορισμένες. Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε και αυτό το κομμάτι. Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορεί πάνω σε αυτό. Έχει δώσει επιδόματα, έχει δώσει φοροελαμφρύσεις, αλλά σας ξαναείπα ότι το 75% ζει από τον τουρισμό και αυτό θα είναι ένα δύσκολο κομμάτι διαχείρισης από το Σεπτέμβριο και μετά. Είπατε ότι είσαστε έτοιμοι, αυτό εμείς κρατάμε, σε ό,τι αφορά στο υγειονομικό κομμάτι, αν χρειαστεί, που ευχόμαστε να μην χρειαστεί. Σε όλους τομείς και αν σε περίπτωση υπάρξει κρούσμα από επισκέπτη που έχει έρθει από το εξωτερικό, είμαστε έτοιμοι και αυτό να το διαχειριστούμε. Υπάρχει το ξενοδοχείο COVID, δηλαδή το ξενοδοχείο που θα μπορέσουμε να βάλουμε τους ασθενείς αυτούς που δεν θα χρήζουν νοσηλείας ή τους συγγενείς τους, μέχρι να βγουν τα απαραίτητα αποτελέσματα. Σε όλους τομείς είμαστε έτοιμοι. Μακάρι να είχαμε περισσότερο κόσμο και να ήμασταν σε πιο μεγάλη επιφυλακή.